Καλημέρα κύριε Πλεύρη. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε καταρχήν που αποδεχτήκατε για ακόμη μια φορά την πρόσκληση. Να ρωτήσω κάτι όμως κύριε Πλεύρη. Ο κόσμος μπορεί να ψηφίσει αυτούς που κατάντησαν την Ελλάδα έτσι όπως την καταντήσανε? Εδώ είναι ένα ερώτημα. Ναι, κανένας βέβαια δεν μπορεί να πει στον κόσμο ότι θα ψηφίσει, αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον τα δύο μεγάλα κόμματα πρέπει κάποια στιγμή να τιμωρηθούν ουσιαστικά. Διότι καλή είναι η κουβέντα σε επίπεδο ρητορίας και σε φιλολογικό επίπεδο, αλλά στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα που βρισκόμαστε στο μνημόνιο τώρα δεν είναι ένας και δύο κακοί χειρισμοί, είναι μια ασίδωτη διακυβέρνηση για πάρα πολλά χρόνια που συσσόρεσαν τεράστιο χρέος και έχουν προκαλέσει και τεράστιο έλλειμμα. Και αυτοί κάποια στιγμή πρέπει πολιτικά να απολογηθούν για ποιο λόγο δανείζονταν υπέρμετρο όλο αυτό το διάστημα, για ποιο λόγο δεν συγκρούονταν με συνδικάτα, για ποιο λόγο διέλυσαν τον παραγωγικό ιστό της χώρας και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αλλά εδώ είναι και η δύναμη του πολίτη να τιμωρήσει αυτά τα δύο κόμματα. Μάλιστα, κύριε Πλεύρη, όμως ποιος ευθύνεται? Να πω την αλήθεια, διότι και μόνο το γεγονός που ακούμε σε ποσοστά ενδεχομένως στο 50% μαζί να φτάσει μόλις γίνουν και τις πυρώσεις, δεν θεωρώ ότι είναι τιμωρία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση ισχυρή μετά τις εκλογές. Αλλά κατά την εκτίμησή σας, γιατί και αυτό είναι το ερώτημα το οποίο βάλαμε στους ακροατές μας, ποιος ευθύνεται κατά την άποψή σας για αυτήν την παρατεταμένη ύφεση? Ακούστε τι γίνεται. Για αυτή την παρατεταμένη ύφεση και γενικότερα για την παρουσία στο μηχανισμό, φταίνε δύο πράγματα κατά την άποψή μου βασικά. Το ένα πράγμα είναι και αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι ήταν μια ασίδωτη διακυβέρνηση που έφτασε τα δημοσιονομικά της χώρας να έχουν εκτροχιαστεί, και αυτό το παρατηρούμε εκτός από τις άθλιες αρχικές δεκαετίες του υπερδανισμού το 80 και το 90, από το 2000 και μετά που μπήκαμε στην ΟΝΕ, διαλύθηκε ο παραγωγικός ιστός της χώρας και υπήρξε φθηνό δανεικό χρήμα και με φθηνά δανεικά χρήματα κάναμε κοινωνική πολιτική. Και από εκεί και πέρα όμως, για να φτάσουμε και στο σήμερα, είχαμε μια κυβέρνηση, την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η οποία στην πραγματικότητα, καθ' όλη τη διάρκεια από τότε που ανέλαβε τη διακυβέρνηση, δεν μπόρεσε όχι απλώς να διαπραγματευτεί, αλλά να θέσει ένα πλαίσιο, να θέσει ένα πλάνο που να μπορέσει να χτυπήσει το χέρι στην Ευρώπη. Και όταν λέω να χτυπήσει το χέρι, να το ξεκαθαρίσω, εγώ δεν είμαι από αυτούς που λέω ότι με τσαμπουκά περνάς αυτά τα οποία θες. Αλλά άμα έχεις ένα σοβαρό πλάνο και έχεις ένα σοβαρό πλαίσιο και πας και το εμφανίσεις στους Ευρωπαίους και τους πεις ότι εγώ μπορώ να πετύχω μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια αυτά τα πράγματα, οι άλλοι μπορούν να συναντηθούν μαζί σου. Δηλαδή, λέμε για το μνημόνιο. Μάλιστα, το μνημόνιο έχει ηφαισιακή κατάσταση. Ποιος εμπόδισε τον κύριο Παπανδρέου αυτά τα δύο χρόνια να έχει βρει ποιοι είναι οι μαϊμού συνταξιούχοι και να μην τους πληρώνουμε μέχρι σήμερα? Ποιος τον εμπόδισε να πατάξει τη φοροδιαφυγή? Ποιος τον εμπόδισε να κάνει έστω μια αποκρατικοποίηση? Κανένας δεν τον εμπόδισε. Στην πραγματικότητα ακολουθούσε την ίδια άθλια πολιτική. Αυτά λοιπόν κρατάνε τη χώρα ως βαρύδια και δεν την αφήνουν να ανέβει. Μάλιστα. Ο Ιάκωβος ο Προυσχέλης, ο πολιτικός μας αναλυτής. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πρέπει να πω ότι προσωπική μου άποψη φυσικά, αλλά τη μεταφέρω και από συζητήσεις που ακούω ότι είστε από τους λίγους πολιτικούς του Ελληνικού Κοινοβουλίου, νέος φυσικά, αλλά από τους πολιτικούς που λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αυτό είναι που σας διακρίνει. Πάω στην ερώτησή μου. Καλό πολιτικολόγο, γιατί είναι και νομικός ο κ. Πλεύρη. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, ο σχηματισμός της νέας κυβέρνησης θα σηματοδοτήσει τη συνέχιση μιας δύσβατης πορείας. Θα έλεγα ούτε καν μήνα του μέλητος δεν θα προλάβει να κάνει, διότι αμέσως έχουμε την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η χώρα θα κληθεί να αντιμετωπίσει το θέμα της Φύρων που έχει τεθεί στο τραπέζι. Η νέα κυβέρνηση επίσης θα κληθεί μέσα στο Μάιο να λάβει μέτρα ύψους 11,5 δις ευρώ, και θα έχουμε πάλι τα γνωστά, θα μειώνουν μισθούς, εισοδήματα, συντάξεις και χίλια δυο άλλα. Πού πάμε, τι περιμένουμε, τι τον περιμένει τον ελληνικό λαό, κύριε Πλεύρη? Ακούστε, έχετε δίκιο, βάζετε δύο πολύ σημαντικές διαστάσεις. Μία διάσταση είναι η οικονομία. Και κοιτάξτε τι έχει γίνει τώρα. Γιατί εγώ ακούω πολλές φορές, και εγώ ξέρετε είμαι από τους ανθρώπους που έχω υποστηρίξει και δύσκολες αποφάσεις. Αυτή όμως είναι η ανεκτική σύμβαση που ήρθε. Που τα ομόλογα έχουν περάσει στο βρετανικό δίκαιο, σημαίνει ότι από εδώ και πέρα δεν επιτρέπεται, σε εισαγωγικά το δεν επιτρέπεται, στη χώρα να κάνει στάση πληρωμών. Μέχρι προχθές μονομερώς είχαμε τη δυνατότητα μόνοι μας να κάνουμε στάση πληρωμών, με πόδινο βέβαια τρόπο, αλλά αν δεν έβγαινε το πρόγραμμα θα λέγαμε δεν μπορούμε. Λόγω του βρετανικού δικαίου αυτή τη στιγμή
Και επειδή τα ομόλογα δεν ελέγχονται από το ελληνικό δίκαιο, δεν είναι μόνο ο κίνδυνος εκτελέσεων που υπάρχουν, είναι ο κίνδυνος ότι το χρέος μας, έστω και κουρεμένο, θα μένει πάντοτε σε ένα ισχυρό νόμισμα, σε ευρώ και δεν θα μπορεί να δραχμοποιηθεί. Συνεπώς, υποχρεωτικά τώρα θα καλούμαστε συνεχώς να υπηρετούμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι εξαντλητικό. Όταν μιλάμε για 11 δισεκατομμύρια μέτρα τον Ιούνιο, είναι σχεδόν ό,τι μέτρα έχουν πάρθει μέχρι τώρα. Η προσαρμογή μέχρι στιγμής ήταν στα 16-17 δισεκατομμύρια ευρώ τα δύο χρόνια. Και πρέπει σε ένα μήνα να πάρουμε μέτρα 11 δισεκατομμύρια. Χωρίς να υπάρχει καμία πρόταση από πού μπορούν να πάρθουν για να μην γίνουν οι οριζόντιες περικοπές, οι περίφημες που λέγονται. Και από την άλλη πλευρά, μέσα σε αυτό το πλαίσιο πάνε να ανοίξουν εθνικά θέματα. Είναι δυνατόν να συζητήσω εγώ τώρα για την ονομασία των Σκοπίων? Εμείς έχουμε τη σκληρή γραμμή. Κανένα όρο Μακεδονία, αλλά θα πάω να συζητήσω τώρα. Μέσα σε αυτή τον κυκαιώνα στον οποίο βρίσκομαι και που είμαι θύμα εκβιασμού, πρέπει να παγώσω όλα αυτά τα θέματα μέχρι να ορθοποδήσει η χώρα και να μπορεί μόνη της να κάνει όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις. Γιατί διαφορετικά θα σου πούνε, για να πάρεις μια ανάσα, έλα τώρα, κλείσει το Νέα Μακεδονία, κλείσει το Βόρεια Μακεδονία, αλλιώς δεν θα πάρεις την επόμενη δόση. Δεν μπορούμε με αυτούς τους όρους να έχουμε υπερήφανη εξωτερική πολιτική, άρα πρέπει να παγώσουμε όλες τις διαπραγματεύσεις. Μάλιστα, ναι. Κυρία Σαπίδου. Καλημέρα σας, κύριε Πλεύρη, και από μένα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Συμφωνώ σε αυτό που είπατε, ότι τα δύο μεγάλα κόμματα με την πολιτική που ακολούθησαν. Εγώ θα σταθώ στην πολιτική των δύο τελευταίων χρόνων. Δεν θέλω να πάω λίγο πιο πίσω. Κύριε Παπάνδρεου. Των δύο τελευταίων χρόνων, και διαδραμάτισε κάποιο ρόλο και πρωταγωνιστικό και η Νέα Δημοκρατία σε αυτά τα δύο τελευταία χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, είπατε ότι αυτά τα δύο μεγάλα κόμματα με αυτή την πολιτική που ακολούθησαν πρέπει να τιμωρηθούν. Και ερχόμαστε τώρα στα μικρά κόμματα. Τι κάνουν τα μικρά κόμματα, ποιες είναι οι προτάσεις, ποιες είναι οι θέσεις, πώς μπορούν να πείσουν τον κόσμο, ούτως ώστε να στραφεί και να δείξει την εμπιστοσύνη στα μικρά κόμματα. Και στα μικρά κόμματα με τις διαφορετικές πολιτικές. Βεβαίως. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Άκουσα μάλιστα και έναν λόγο που είχατε όσο περίμενα, που πράγματι εγώ είμαι από αυτούς που λέω ακόμα και για τη Δημοκρατική Συμμαχία ότι έχει κρατήσει μια συνεπή γραμμή δύσκολων αποφάσεων. Βέβαια, η κριτική η οποία γίνεται είναι ότι πολλά από αυτά τα οποία κατά την άποψή μου είναι και σωστά θα έπρεπε να είχε προσπαθήσει η κυρία Μπακογιάννη να τα υλοποιήσει και όταν είχε βρεθεί μέσα στο σχήμα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά παρόλα αυτά εγώ ακούω έναν λόγο ο οποίος είναι δύσκολος, ένας μεταρρυθμιστικός δύσκολος λόγος. Το πρόβλημα ποιο είναι, και θα συμφωνήσω μαζί σας. Η ασυνδοσία των δύο μεγάλων κομμάτων σε μεγάλο βαθμό γίνεται διότι προφανέστατα τα μικρότερα κόμματα δεν έχουν επίσης για εναλλακτική πρόταση. Αυτή κατά την άποψή μου είναι η κριτική και η αυτοκριτική που πρέπει να κάνουμε όλοι όσοι δεν μετέχουμε στον δικοματισμό. Για ποιο λόγο ακόμα και σήμερα φαίνεται ξεκάθαρα αυτό που χτίζει πάρα πολύ ωραίο δικοματισμός και σου λέει πείτε μου εναλλακτική πρόταση. Έχουμε κατά την άποψή μου μια ανεύθυνη αριστερά η οποία δεν λέει τίποτα παρά μόνο ευαγγελίζεται χαοτικές διαδικασίες, δηλαδή σταματάμε τα πάντα, δεν μετέχουμε πουθενά, βγαίνουμε μόνοι μας στον δρόμο. Έχουμε να αναπτύσσονται κάποια νέα σχήματα όπως και ας έρχονται και από την κεντροδεξιά που μπορεί να ακούγονται ωραία και επαναστατικά, αλλά στην πραγματικότητα ταυτίζονται σε αυτόν τον λόγο με την αριστερά. Και συνεπώς, όσο τα μικρότερα κόμματα και το δικό μου να πω, να βάλω μέσα, δεν μπορούμε να πείσουμε ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση, θα ανεχόμαστε αυτό το φαινόμενο το οποίο βλέπουμε μέχρι σήμερα. Η εναλλακτική πρόταση όμως έρχεται όταν δεν ακούς ευχάριστα λόγια. Γιατί όταν ακούς μια πρόταση που δεν έχει καθόλου πόνο, να το πω απλά, και όλα είναι ρόδινα, τότε κάτι δεν πάει καλά. Η εναλλακτική πρόταση, μην κοροϊδευόμαστε, θα είναι και αυτή πρόταση δυσκολίας. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Πλεύρη. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Πλεύρη. Σίγουρα είναι η πρόταση που οι ρεαλιστικές προτάσεις, σίγουρα είναι αυτές που προκαλούν πόνο για την Ελλάδα που έφτασε εδώ που έφτασε. Αλλά θεωρώ ότι και τα μικρά κόμματα, τουλάχιστον αυτά που συγκλίνουν σε κάποια βασική θέση, πρέπει να δουν με διαφορετική σκοπιά το αύριο. Μάλιστα. Το τελευταίο ερώτημα, κύριε Πλεύρη, γιατί οι δημοσκοπήσεις σας φέρνουν έτσι σε ποσοστά που είναι πολύ χαμηλά? Υπάρχει κανένας κρυφός εκβιασμός από δημοσκόπους? Κοιτάξτε τι γίνεται. Εγώ θα πιστεύω ότι πολλές από αυτές τις δημοσκοπήσεις δεν θα επαληθούν. Όχι απλώς δεν θα επελευθερωθούν, αλλά θα εκτεθούν όσοι τις έχουν διενεργήσει. Όμως, επειδή εμένα δεν μου αρέσει
να κοιτάω, ας πούμε, ένα παρασκήνιο, αλλά να κρίνω το προσκήνιο και όπως έκρινα τις δημοσκοπήσεις και όταν μας έδιναν τα εννιάρια, θα τις κρίνω και τώρα. Λέω το εξής, ότι το φαινόμενο που παρατηρείται στην κεντροδεξιά είναι μια πανσπερμία κομμάτων. Πράγμα τελείως άγνωστο. Δηλαδή, η κεντροαριστερά ήταν συνηθισμένη σε πολλαπλούς σχηματισμούς. Η κεντροδεξιά είχε μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Μετά εμφανίστηκε ως ένας ισχυρός πόλος της κεντροδεξιάς ο λαός και αυτή τη στιγμή έχουμε επιπλέον τη Δημοκρατική Συμμαχία, τον κύριο Καμένο και μια ακρευνής έκφραση της ακροδεξιάς στη Χρυσή Αυγή, ναι, ναι. Με δημοσκοπική παρουσία. Αυτή λοιπόν η πανσπερμία δημιουργεί ένα προβληματισμό στον ψηφοφόρο που κινείται, ας πούμε, την κεντροδεξιά. Έτσι. Και πιστεύω ότι εκεί είναι το μεγάλο στίχημα των κομμάτων που κινούνται. Να δείξουν ότι έχουν μια πρόταση και να τον κερδίσουν στο τέλος. Πάντως, κύριε Πλεύρη, αν δεν υπήρχε το κόμμα του κυρίου Καμένου και της Χρυσής Αυγής, σίγουρα θα ήσασταν στο 10 πάλι. Μα κάπως έτσι θέλω να το πιστέψω. Είναι μια δεξαμενή, δηλαδή, ας πούμε, εμείς θεωρώ ότι υπερασπιστήκαμε με πολύ μεγάλη συνέπεια και κερδίσαμε μάχες στο μεταναστευτικό. Δηλαδή, δεν πέρασαν νομοσχέδια, παγώσαμε διαδικασίες, να μην γίνει το τζαμί στην Αθήνα, να μην πέρασε ο νόμος για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Να γίνει κακούργημα η διακίνηση λαθρομεταναστών, αλλά σίγουρα όταν έρχεται ένας ακραίος πόλος με ριζοσπαστικό λόγο, προσπαθεί να πάρει ένα κομμάτι αυτής της ατζέντας. Θεωρώ όμως ότι στο τέλος θα κερδίσει αυτός ο οποίος υπερασπίστηκε θέματα και είχε αποτελέσματα. Εμείς θεωρώ λοιπόν ότι εκεί πέρα, άσχετα με το πώς δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, ότι υπάρχει ένας κλειδονισμός και οι συσπηρωτικοί μηχανισμοί του κόμματος θα λειτουργήσουν. Σημασία έχουν τα εκλογικά αποτελέσματα και όχι τα δημοσκοπικά. Δηλαδή, να σας το πω και απλά, ναι, με όλο το σεβασμό και στο κόμμα του κυρίου Καμένου που έχει διαμορφωθεί, ναι, αυτή, ναι, τη στιγμή και δημιουργεί, ας πούμε, παρουσιάζει μια δυναμική, κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και μια προγραμματική πλατφόρμα. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή τα κόμματα να χτίζονται μόνο στο αντί. Είμαι αντιμνημόνιο και από εκεί και πέρα δεν λέω τι είμαι. Έτσι, πολύ σωστά. Κύριε Πλευρή, να ρωτήσω κάτι, επειδή μιλήσατε για το μεταναστευτικό, υπάρχει ρεαλιστική πρόταση από εσάς? Γιατί ακούσαμε για 30 κέντρα, επί της ουσίας δεν ξέρω πώς, το κάθε ένα κέντρο πόσους θα πάρει. Μιλάμε για 30.000 βαριά-βαριά. Οι υπόλοιποι πού θα πάνε? Αυτό τώρα είναι αστείο προεκλογικό. Έτσι. Είναι αστείο προεκλογικό και κοιτάξτε ποια είναι η παγίδα αυτού του πράγματος. Τα κέντρα τα οποία τα έχει ζητήσει και είναι αποτέλεσμα ευρωπαϊκής οδηγίας έχουν την εξής λειτουργία. Να μένει κάποιος για μικρό χρονικό διάστημα και είτε να επαναπροωθείτε, είτε αν είναι πρόσφυγας να παίρνει το πολιτικό άσυλο και να πηγαίνει όπου θέλει. Αυτή τη στιγμή θα γίνουν κέντρα χωρίς να λειτουργούν οι μηχανισμοί επανοπρόθεσης που είναι το νούμερο ένα. Άρα θα σας έρθει εκεί πέρα ένα κέντρο, να το πούμε απλά, θα βάλει μέσα 3.000 κόσμο, θα τον κρατήσει το maximum 6 μήνες, το οποίο υπάρχει και στο εξάμηνο πάνω δεν θα έχει καταφέρει να τους επαναπροωθήσει, γιατί η Ελλάδα δεν είναι πάρα πολύ πίσω στο θέμα της επαναπρόθεσης και θα σας βγει στην τοπική κοινωνία. Αυτό θα γίνει. Εμάς η πρότασή μας είναι πρόταση που έχει να κάνει, που πρέπει να γίνουν και τα τρία μαζί για να αποδώσει, είναι η ασφαλή φύλαξη των συνόρων, η πολιτική μέσα στην Ελλάδα αντικινήτρων, δηλαδή όποιος έρχεται εδώ πέρα, να μην περνάει καλά, να υπάρχει το μήνυμα ότι δεν είναι μια οργανωμένη πολιτεία και αν είσαι παράνομος ούτε θα εργαστείς ούτε θα νοικιάς σπίτι, και παράλληλα οι επαναπροωθήσεις να γίνονται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μαζεύει όλα τα αιτήματα η Κομισιόν και να λέει Πακιστάν, τόσοι Πακιστανοί στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία πήγανε, πάρ' τους πίσω. Τουρκία, πάρ' τους πίσω όλους. Δηλαδή το αίτημα να είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα δεν την υπολογίζουν ως μέγιστο. Μάλιστα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν έκανε και τελικά τα αιτήματα από όλα πρόσκληση, θα γινόντουσαν σεβαστά. Μάλιστα. Κύριε Προσχέλη, για να κλείσουμε. Άρα, κύριε Πλεύρη, για να κλείσουμε, θα έλεγα ότι πρέπει οι πολιτικοί αρχηγοί να πούνε επιτέλους την αλήθεια. Όλη την αλήθεια, όσο σκληρή και αν είναι. Και να καταθέσουμε εντυμότητα και καθαρότητα τις προτάσεις τους για την έξοδο από την κρίση με το μικρότερο δυνατό κόστος, διότι μόνο τότε οι Έλληνες θα πιστούν. Φτάνουν, πιστεύω, τα παιχνίδια. Όλοι οι πολίτες ξέρουμε ότι φτάσαν στα όρια τους. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Συμφωνώ μαζί σας ότι σε αυτές τουλάχιστον τις εκλογές θα πρέπει όλοι όσοι θα συμμετάσχουν στον πολιτικό στίβο να μην υπολογίσουμε το πολιτικό κόστος, είτε αυτό μπορεί να στοιχίζει και την προσωπική μας εκλογή ή και την εκλογή κομμάτων, και να πούμε την απόλυτη πραγματικότητα. Είναι ιστορικές αυτές οι εκλογές.
και πρέπει να σκεφτούμε όχι το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά το αποτέλεσμα που θα έρθει για τις επόμενες γενιές. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και καλή επιτυχία. Συμμετοχή στην εκπομπή. Καλή επιτυχία να έχετε.